Τον κόδωνα του κινδύνου κρούουν οι επιστήμονες αναφορικά με τις συνέπειες της εθαλομύχλης που πνίγει τις τελευταίες ημέρες στην πρωτεύουσα της Ηπείρου. Τα Γιάννενα σκεπάζονται από ένα σύννεφο ενώ είναι έντονη η μυρωδιά της κάπνας. Άνθρωποι με αναπνευστικά προβλήματα δυσφορούν ενώ πολλές φορές το ίδιο συμβαίνει και σε άτομα που δεν έχουν κάποιο χρόνιο πρόβλημα ή και σε μικρά παιδιά που δυσκολεύονται με την αναπνοή. Άμεσος ερεθισμός των βλενογόνων, των ματιών και του αναπνευστικού. Αυτές είναι οι κυριότερες συνέπειες. Ο πνευμονολόγος Παναγιώτης Ζώης κληθείς να σχολιάσει το θέμα που τις τελευταίες ημέρες είναι πρώτο θέμα συζήτησης, υποστήριξε ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και μέρημνα από όλους τους πολίτες και ειδικά από όσους έχουν θέματα με το αναπνευστικό τους και λαμβάνουν και σχετική φαρμακευτική αγωγή. Τι μπορούμε να κάνουμε όμως σε τέτοιες περιπτώσεις? Δεν κυκλοφορούμε έξω από το σπίτι, τις μέρες που η ατμόσφαιρα είναι βαριά, ειδικά αν έχουμε χρόνια αναπνευστικά προβλήματα, τονίζει ο κ. Ζώης. Ενώ θα πρέπει να προσέχουμε και να τηρούμε προφυλάξεις, ενώ εάν κρίνεται απαραίτητο, καλά θα ήταν να χρησιμοποιούν άτομα με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα και μάσκα προσώπου, την οποία μπορούν να προμηθευτούν από τα φαρμακεία. Αν υπάρξει αναπνευστικό πρόβλημα, συμβουλευόμαστε ειδικό γιατρό με την έναρξη των συμπτωμάτων και όχι μετά. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό και νομίζω πως δεν είναι και η πρώτη φορά που βρισκόμαστε για να κουβεντιάσουμε το ίδιο θέμα. Τα τελευταία τουλάχιστον 4-5 χρόνια, κάθε χειμώνα, κάθε τέτοια εποχή, κουβεντιάζουμε παρόμοια θέματα και προβλήματα στην πόλη μας, τα οποία λόγω και των συνθήκων του μικροκλίματος της περιοχής γίνονται πολύ πιο έντονα στην περιοχή μας σε σχέση με άλλες περιοχές όπως είναι η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι τις τελευταίες ημέρες όταν κυκλοφορούμε έξω στην πόλη να μυρίζουν τα ρούχα μας, τα μαλλιά μας, να μυρίζει ο αέρας και να είναι αρκετά δύσκολη και αποπνικτική κατάσταση. Το αντιλαμβάνονται ακόμη περισσότερο οι ασθενείς μας όμως. Ασθενείς οι οποίοι είναι ευαίσθητοι, έχουν συγκεκριμένα θέματα από το αναπνευστικό τους, συγκεκριμένα θέματα υγείας και τόσο από το αναπνευστικό όσο και από το καρδιαγγειακό του σύστημα, και για αυτούς γίνονται πραγματικά πολύ 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 δύσκολες οι συνθήκες και οι καταστάσεις με τις οποίες μπορούν να κινηθούν στην καθημερινότητά τους. Τα τζάκια. Όλοι μας και με τεράστιες ποσότητες καυσόξυλων και όχι μόνο, με αποτέλεσμα να έχουμε το φαινόμενο που βλέπουμε με την εθαλομίχλη όλες τις τελευταίες ημέρες. Κάτι το οποίο δεν βλέπαμε προφανώς τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω πως δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς το λόγο που συμβαίνει αυτό το πράγμα. Αν είχαμε τη δυνατότητα με πιο μεγάλη άνεση να καταναλώνουμε πετρέλαιο, δεν θα είχαμε τα θέματα αυτά που έχουμε στην καθημερινότητά μας. Βέβαια, η θέση δική μου είναι τέτοια που μάλλον πρέπει να συμβουλεύσω τους ανθρώπους με θέματα υγείας να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, τις άσκοπες μετακινήσεις αυτές τις ημέρες, όσο αυτό μπορεί να είναι εφικτό και με δεδομένο το ότι βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Με σιγουριά να λαμβάνουν σωστά την θεραπεία για χρόνια νοσήματα από το αναπνευστικό, το καρδιαγγειακό τους και να μην τη διακόπτουν αυτή την περίοδο, και σε οποιοδήποτε θέμα έχουν ή ενόχληση να επικοινωνούν άμεσα με το θεράποντα γιατρό τους. Αυτά εγώ νομίζω πως θα πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας προκειμένου να μην έχουμε πιο σοβαρά θέματα τις επόμενες ημέρες. Ωραία, άρα λοιπόν όσο μπορούν περιορισμό των μετακινήσεων, όσο μπορούν λιγότερη έκθεση έξω. Έτσι είναι. Και βέβαια φυσικά όχι περπάτημα. Όχι περπάτημα, όχι άσκηση σε εξωτερικούς χώρους αυτές τις ημέρες, γιατί με την άσκηση η κατανάλωση του οξυγόνου και του αέρα που αναπνέουμε είναι πολύ πολύ πιο μεγάλη, άρα αναπνέουμε μεγαλύτερους όγκους συνολικά αέρα, άρα και εθαλομίχλης τελικά. Επομένως αυτό θα πρέπει να το αποφεύγουμε. Και προφανώς όσοι και με καυσόξυλα να το περιορίσουμε όσο μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα και όσο είναι εφικτό.